Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση τώρα, παραμένεις Γιώτα, με τον Αμαζόνιο. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού και δίπλα της έχει τον κύριο Μανώλη Καλογεράκη. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μανώλη Καλογεράκη. Νίκο, δεν βρισκόμαστε στον Αμαζόνιο, βρισκόμαστε στον κήπο του κύριου Μανώλη, ο οποίος καλλιεργεί παπάγια. Ένα παπάγια. Τροπικό φρούτο, το οποίο βεβαίως, το οποίο έφερε πριν από 40 χρόνια από τη Σενεγάλη. Ναι. Πείτε μας, κύριε Μανώλη, πώς προέκυψε και φέρατε αυτό το φρούτο εδώ πέρα και το φυτέψατε στον κήπο σας πριν από 40 χρόνια. Δεν έφερα φυτό, έφερα σπόρους, οι οποίοι έκανα πολλά πειράματα. Εφύτευα, τους ξέρωνε τον ένα χρόνο, τους ξέρωνε τον άλλο. Σιγά σιγά εγκυματιστήκανε τα φυτά εδώ και γίνανε κριτικάκια. Λοιπόν, Νίκο, θα μας δείξει τώρα ο κύριος Μανώλης ένα μικρό φυτό παπάγιας. Εξηγήστε μας ποιο είναι ποιο. Τούτο εδώ είναι τώρα 2-3 μηνό. Ωραία. Τούτο το άλλο εδώ. Δίπλα μας. Το άλλο είναι 2 μηνό. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι 2 μηνών και πάμε τώρα δίπλα από εδώ έχουμε τους σπόρους. Από το πώς ξεκινάει δηλαδή το φυτό και να πάμε τα να πάρουμε και ένα φυτό να μας δείξει βέβαια, ο κύριος Μανώλης. Βέβαια, βέβαια, να κάνουμε για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και να δοκιμάσεις, Εύη. Είναι ανώριμα αυτά. Είναι ανώριμα και να σας πω και κάτι. Αυτά που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ δεν είναι σαν αυτά. Διότι αυτά τα κόβουν όπως το κόβω εγώ τώρα ανώριμο. Βγάνει και ένα γάλα εδώ πέρα. Μέσα θα δείτε τους σπόρους, οι οποίοι είναι ανώριμοι. Εύη, εντάξει, μην δοκιμάσεις λοιπόν, αν είναι ανώριμο το φρούτο. Όχι, δεν τρώγεται αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να κυτρινίσει, να οριμάσει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι πρακτικό. Οι σπόροι αυτοί που αν πάρεις ένα από το σούπερ μάρκετ και πάρεις τους σπόρους, δεν θα φυτρώσουν ευνοϊκά, γιατί τα κόβουν ανώριμα όπως αυτό εδώ. Και ναι. Οι σπόροι είναι ανώριμοι λοιπόν, και δεν κύριε πιάνουν. Καλογεράκη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο κύριος Καλογεράκης ήταν καπετάνιος. Είχε γυρίσει πολλά μέρη του κόσμου, σωστά. Και είχατε έρθει σε επαφή, ακριβώς, με πολλά τροπικά φυτά. Τα είχατε γνωρίσει. Ναι. Έχετε φέρει και άλλα τροπικά φυτά. Ναι, έχω για φέρει και τώρα πειραματίζομαι και με τα μάγκο. Απάνω έχω ένα-δυο, δεν πρόλαβε να τα πάρει ο περατέρ. Αλλά δεν έχουν κατορθώσει ακόμα εδώ να εγκυματιστούν τα μάγκο. Εδώ θα τα εγκυματίσω μόνο εάν κάνουν καρπούς εδώ, τους φυτέψω ένα-δυο χρόνια και κάνουν τους απογόνους τους και έχουν γίνει κριτικά η κριτική εδώ γη, πέρα. Η κριτική γη, το χώμα της Κρήτης ενδείκνυται προκειμένου να καλλιεργηθούν αυτά τα φυτά. Ναι, όλα. Και απορώ γιατί δεν κάνουν και καφέδες και τσάγια και όλα αυτά πειράματα. Αυτά όλα εδώ είναι το μυστικό είναι να εγκυματιστούν. Δηλαδή θα πάρεις φόρο από τη Βραζιλία, αλλά σιγά σιγά εδώ να το κάνει, θα γεννήσει φόρος κριτικός. Αυτό μετά επιβιώνει. Η προσαρμογή εδώ προς το κλίμα με χρόνια, σιγά σιγά, από παππού προς παππού. Νίκο, μας είπε πριν ο κύριος Μανώλης μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αφορά στον λόγο για τον οποίο έφτιαξε αυτό τον πολύ όμορφο κήπο. Θέλετε, κύριε Μανώλη, να το μοιραστείτε? Επειδή στη θάλασσα τόσα χρόνια έβλεπα ουρανό, θάλασσα και κανένα γλάρο, γοργόνες δεν υπήρχαν τότε, έτσι, είχα επιθυμήσει το πράσινο. Και τώρα έχω εγκλωβιστεί εδώ και ζω μέσα στη ζούγκλα, μέσα στο πράσινο. Έχω αποθυμένο, επειδή μου ούλυψε το πράσινο. Έχετε την ελιά από πίσω. Είχα ζήσει. Ελιά δεν είναι. Από πίσω. Ελιά δεν είναι από πίσω. Ελαιόδενδρο δεν είναι. Ελιά δεν είναι, αλλά δείξε δίπλα ένα λεφτό. Α, είδατε πώς τα γνωρίζω. Ορίστε και τα γνωρίζω βέβαια. Και το μέσα εκεί με τα λουλούδια. Είναι αυτά εδώ τα παπάγια. Είναι ασερνικά και είναι και κάτι ανώμαλα. Ερμαφρόδιτα βγαίνουν τα οποία ένα εδώ πέρα είναι τέτοιο και έχει και λουλούδια πάνω. Είναι διαφορετικά, έχετε δύο ειδών. Δύο ειδών έχει φέρει Νίκο, ο κύριος Μανώλης. Γενικά και στα τροπικά είναι δύο ειδών. Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Μανώλη, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Κύριε Μανώλη, ο επόμενος μεγάλος στόχος ποιος είναι? Έχετε δημιουργήσει ένα τροπικό δάσος εκεί στον κήπο σας. Λίγα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Επόμενος στόχος, η επόμενη καλλιέργεια, ποια είναι?
Ο επόμενος στόχος, ίδια στο ίντερνετ, ήταν και πουλάει φυτά από καφέ και φυτά από τσάι και ό,τι φυτά τροπικά είναι, και θα τα πάρω εδώ να πειραματίζομαι, να περνάω και ώρα. Εάν τα εγκυματίσω εδώ πέρα, μπορεί ή τα μάγκο τώρα που είναι πολύ ωραίο φρούτο και φυτό, εάν εγκυματιστεί, δηλαδή πώς γίνεται η εγκυμάτιση, το φρούτο που θα κάνει αυτό το σπορώ ένα χρόνο βάνω από αυτό, τον άλλο χρόνο που γεννάει πάλι φρούτο, πάλι εκεί, και έτσι αρχίζει από παππού προς πάππου και εγκυματίζεται. Κύριε Καλογεράκη, αυτά να τα κάνουν και αγρότες όλοι. Κύριε Καλογεράκη, αν εγώ θέλω να καλλιεργήσω παπάγια, τι θα πρέπει να ξέρω, τι θα πρέπει να έχω μαζί μου? Ναι, να έχεις πρώτα σπόρους. Τους οποίους πού τους βρίσκω? Τους βρίσκω στην Ελλάδα, τους βρίσκω στην Κρήτη? Ναι, αυτοί βρίσκονται από το παπάι, το φρούτο. Αλλά εάν πάρεις από το σούπερ μάρκετ ένα παπάι φρούτο, επειδή αυτό το έχουν κόψει ανώριμο και έχει οριμάσει on the way που λένε, οι σπόροι δεν είναι τόσο όριμοι για φυτό, ένα, και δεύτερον δεν έχουν εγκυματιστεί. Θα επιδιώξεις λοιπόν να πάρεις φρούτα από κριτικό φυτό και κριτικό φρούτο, το οποίο είναι εγκυματισμένο εδώ και θα σου ευνοηθεί. Θα πρέπει να τους σπείρεις το Μάρτι, ούτως ώστε το καλοκαίρι όλοι να μεγαλώσουνε. Γιατί αν τους βάλεις τον Οκτώβριο, ας πούμε, θα τους πιάσει ο χειμώνας και δεν θα ευνοηθούν. Θέλει και πολύ μεγάλη φροντίδα εκεί ο κήπος, κύριε Καλογεράκη. Καθημερινή φροντίδα. Βεβαίως, θέλει. Το ψυχολογικά, εγώ πιστεύω ότι το φυτό επικοινωνεί ψυχολογικά. Δηλαδή, του χαϊδεύω ένα φύλλο έτσι και το βλέπω σαν να μου χαμογελάει. Από τη στιγμή που βάζετε το σπόρο στο χώμα, πότε μπορούμε να φάμε την παπάγια? Να φας την παπάγια, θα γίνει φυτό ο σπόρος και σε 2-3 χρόνια τόσο θέλει περίπου για να κάνει. Και αυτό μετά δεν έχει εποχές ότι έκανα άνοιξη, έκανα χειμώνα. Αυτό στα τροπικά δεν υπάρχουν εποχές. Και έτσι μόνο η θερμοκρασία που πρέπει να είναι από 15 μέχρι 35, εδώ στην Κρήτη το έχουμε κατορθώσει και έχει εξοικειωθεί μέχρι 10, κάτω από τους 10 βαθμούς. Αυτό θα αρρωστήσει και θα ξεραθεί. Αλλά τι έχει γίνει εδώ? Εμένα μου είχαν ξεραθεί όλα και ξανανοίξανε όλα. Ερώτηση. Κύριε Καλογεράκη, η μεγαλύτερη απογοήτευση που νιώσατε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τα τροπικά φυτά, πότε ήταν? Δηλαδή, σηκωθήκατε ένα πρωί και είδατε. Έκανε πριν 5-6 χρόνια, πότε ήταν που έκανε κρύο εδώ στην Κρήτη, έριξε και χιόνι στο Ηράκλειο. Αυτό μου τα άκαψε και ξεραθήκανε. Και επειδή είναι πόδι και ο κορμός τους μέσα είναι σαν το καλάμι, μπαίνει νερό από εκεί και σαπίζουνε. Μπήκε έτσι νερό, αλλά επειδή είχαν σκυραγωγηθεί εδώ πέρα, ανοίξανε πάλι. Και ενώ συνήθως το παπάι αναπτύσσεται με ένα κορμό να πάει απάνω και κάθε φύλλο που βγάνει, βγάνει και ένα καρπό, αυτό που έχω εγώ πετύχει εδώ πέρα είναι πολύκλωνο. Ειδικά η κάμερα πριν εκεί πάνω τα είδατε. Δηλαδή, ανοίξανε κλόνια από κάτω πάλι. Είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια η παπάγια, σωστά. Ναι. Εναλλακτική καλλιέργεια, η οποία δεν ξέρω αν αυτή η καλλιέργεια κοστίζει. Είναι μεγάλο το κόστος της συντήρησης καλλιέργειας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένα ακριβό φρούτο. 8 ευρώ πουλάνε το κιλό τώρα, όσο το κρέας. Μάλιστα, 8 ευρώ. Και κάθε φύλλο που βγάνει και πάει απάνω, βγάνει και ένα καρπό. Άμα το δείξετε εδώ, πού το. Βλέπετε. Βλέπεις. Κάθε φύλλο, φύλλο καρπό. Φύλλο καρπό. Εδώ τα λουλούδια. Πόσα αυτά φυτά τώρα έχετε? Πρέπει να έχω καμιά 25. Α, 25. Αλλά δεν είναι όλα το χάμο που είμαστε. Έχω γύρω-γύρω να πάει απάνω και διασκορπισμένα. Γιατί πρέπει, βασικό αυτό να το πω, να το θυμάστε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στον Μάλιστα. αέρα. Επειδή τα φύλλα τους είναι πάρα πολύ μεγάλα και ποώδη, ο αέρας τα καταστρέφει. Κύριε Καλογεράκη, λοιπόν, προφύλαγμα. Σωστά. Η Εύη τώρα, η Εύη που είναι δίπλα σας, μπορεί να δοκιμάσει? Υπάρχει κάποιο όριμο έτσι? Το όριμο φρούτο. Το τελευταίο ναι. το έφαγα προχθές. Να το ξέρα, να το φύλαγα. Αν το ξέραμε, θα κάναμε προχθές τη σύνδεση.
Ναι, πρέπει να το κάναμε προχθές. Ναι, γάμο, τότε το φύλαξα. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, ωραία. Έλα να σας πω, όμως πουλάνε στο Φαλτέ τζαμί κάπου εκεί. Θα το βρούμε, θα την ψάξουμε, θα απευθυνθούμε σε εσάς. Κύριε Καλογεράκη. Πουλάνε παπάι, ναι. Ευχαριστούμε αλλά πολύ. Μην τολμήσετε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε εδώ. Είμαστε να αναδείξουμε αυτή την πολύ όμορφη καλλιέργεια και όλες βέβαια. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και όλες τις εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες βέβαια έχουν και κέρδος. Και κόστος και κέρδος έχουν. Ακριβώς, και κόστος και κέρδος. Εμείς βέβαια παρουσιάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βγάζει χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Είναι μεράκι, δημιούργησε ένα πολύ όμορφο κήπο. Βρέθηκε και η Εύη Ισπανού, μια πολύ καλή ευκαιρία, συνάδελφος, να γνωρίσει έτσι τις εναλλακτικές καλλιέργειες.